Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Με τον έντονο άστατο καιρό να επιμένει και σήμερα, αναμένεται να κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μα. Βλέπουμε και στον χάρτη μα λοιπόν ότι η μέρα ξεκινά με συνευχέ προ τα δυτικά, κεντρικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα. Σιγά σιγά οι συνευχέ αυτέ θα γίνονται περισσότερε και θα έχουμε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Πρώτα στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και καθώ θα πηγαίνουμε προ το απόγευμα, αλλά και το βράδυ, τα φαινόμενα αυτά θα εμφανίσουν μια τάση να εξαπλωθούν πιο βόρεια βόρειο-ανατολικά για να επηρεαστεί μεγάλο τμήμα τη κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα. Μεγάλη προσοχή και στο πεδίο των ανέμων, γιατί όπω είπαμε και στην αρχή τη ανάλυση μα, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που μα έρχεται από τα νοτιότερα τμήματα τη Ιταλία θα δημιουργήσει μεγάλη διαφορά πίεση μέσα εδώ στο Ιόνιο, ενισχύοντα σημαντικά του νοτιοανατολικού ανέμου για να προσεγγίσουν τα επίπεδα θιέλη 7 τοπικά ακόμη και 8 μποφόρ. Στον αντίποδα, μέσα στο Αιγαίο, θα επιμείνει το βορειοδάκι, κυρίω στα κεντρικά και βόρεια τμήματά του, και μάλιστα θα ενισχυθεί προ το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο, Προσεγγίζοντα τα 6 με 7 από φόρο Υδράργυρος, θα καταφέρει για άλλο ένα 24ωρο να προσεγγίσει του 20 με 23 βαθμού Κελσίου, για αρκετά βέβαια γεωγραφικά διαμερίσματα τη χώρα μα. Πάμε να δούμε και το νομό Αττική, όπου και εδώ για σήμερα Τρίτη οι συνευχέ αναμένεται να κυριαρχήσουν στον ουράνιο θόλο προ το απόγευμα. Οι συνευχέ κατά τόπου θα αυξηθούν και καθώ θα πηγαίνουμε προ το βράδυ, θα συναντήσουμε και εδώ πρόσκαιρε τοπικέ βροχοπτώσει. Οι άνεμοι σε Σαρονικό και Νότιο Βοηγικό, όπω βλέπουμε στου δέκτε μα, σιγά σιγά θα γυρίσουν πάλι σε νοτιάδε και θα ενισχυθούν προσεγγίζοντα τα τέσσερα τοπικά ακόμη και τα πέντε από Και ο υδράργυρο αργά το μεσημέρι θα καταφέρνει να προσεγγίσει στο κέντρο τη πόλη ακόμη και του 22 με 23 βαθμού Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη μα, και εδώ λοιπόν αναμένουμε λίγε συνευχέ. Οι οποίε προ το απόγευμα θα αυξηθούν και κυρίω μέσα στη νύχτα θα συναντήσουμε βροχέ και τοπικά ισχυρέ καταγίδε πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή στον ομό Θεσσαλονίκη από αργά το απόγευμα και κυρίω μέσα στη νύχτα. Θα πέσει μεγάλο όγκο νερού και αύριο θα είναι έτσι γενικά μια επικίνδυνη καιρικά ημέρα. Στο πεδίο των ανέμων, οι άνεμοι βλέπετε χαρακτηριστικά στο θερμαϊκό θα γυρίσουν και εδώ σιγά σιγά σε ανατολικού νότιο-ανατολικού με τοπικά μέτριε εντάσει και η θερμοκρασία θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι στο κέντρο τη πόλη του 22 με 23 βαθμού Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα και για την αυριανή ημέρα, αύριο λοιπόν Τετάρτη αρκετά επικίνδυνο ο καιρό, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια χώρα, δηλαδή από το ύψο, θα λέγαμε περίπου τη Λαμία και πιο βόρεια, θα συναντήσουμε πολλέ βροχέ, τοπικά ισχυρέ καταιγίδε και μάλιστα θα έχουμε και δυνατού ανέμου κατά τη διάρκεια εκδήλωση αυτών των φαινομένων. Δεν αποκλείεται μάλιστα αυτέ οι καταιγίδε τοπικά να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσει. Όσο πιο νότια τώρα μετατοπιζόμαστε και ιδιαίτερα θα λέγαμε προ την περιοχή του νότιου-νότιου-ανατολικού Αιγαίου, Εκεί δεν αναμένουμε αξιόλογα καιρικά φαινόμενα, έτσι έχουμε έτσι ένα γρήγορο πέρασμα από τοπικέ βροχέ και μάλιστα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στα νότια τμήματα του Αιγαίου μα. Εκεί προ τη βόρεια Κρήτη θα δούμε τον υδράργυρο ακόμη και πάνω από του 25 βαθμού, γιατί ο νοτιά θα λειτουργήσει ακαταβάτη και θα ανεβάσει περισσότερο θερμοκρασία. Έτσι θα κυλήσει και η Πέμπτη με την Παρασκευή σιγά σιγά να περιορίζει κάπω την αστάθεια Προ την κεντρική και βόρεια χώρα, και πάμε λοιπόν για το Σαββατοκύριακο, που θέλουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ήπιε καιρικέ συνθήκε και μάλιστα με καλέ θερμοκρασιακέ τιμέ.